Καλημέρα, είμαι ο Νίκος από την RDC, από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Ένα λεπτό να δω γιατί δεν ξεκινάει. Okay. Και η παρουσίαση έχει τίτλο Unboxing AI, Boost Business Value Through Optimized AI Algorithms. Συνοπτικά, θα παρουσιάσουμε έτσι κάποια εισαγωγικά στοιχεία για τους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Θα συνεχίσουμε με διάφορες εφαρμογές από project που είχα κάνει παλαιότερα, κυρίως σε ερευνητικά έργα. Και μετά θα δούμε ένα case study πρόσφατο στην RDC που κάναμε και ένα λογισμικό που αναπτύσσουμε στα πλαίσια της αυτοματοποίησης των αλγορίθμων. Ωραία, πολύ σύντομα. Εντάξει, machine intelligence είναι η νοημοσύνη των μηχανών και ένα μεγάλο ερώτημα που πάντα πλανάται και στους σχετικούς κύκλους είναι πώς είναι δυνατόν οι μηχανές, δηλαδή οι υπολογιστές, να έχουν νοημοσύνη από τη στιγμή που είναι φτιαγμένες να εκτελούν πολύ συγκεκριμένα βήματα. Η ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης, να πούμε σε αυτό το σημείο, δεν είναι καινούργια, παρότι τώρα υπάρχει μια έκρηξη. Είναι αρκετά παλιά. Εντάξει, έχω ένα παράδειγμα εδώ από την ηθολογία, από την αρχαία Ελλάδα, που ήταν ο Τάλος. Ήταν ένα ρομπότ, ένα αυτόματο, όπως το λέγανε, και φιλούσε και φύλαγε την Κρήτη, την περιοχή της Κρήτης. Αλλά πέρα από αυτό και το μαθηματικό, δηλαδή πέρα από το μυθολογικό στοιχείο, το μαθηματικό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, οι βασικοί αλγόριθμοι, είναι αρκετά παλιοί. Ο βασικός αλγόριθμος, ας πούμε, εκπαίδευσης ενός νευρονικού δικτύου που είναι η gradient descent, εντάξει, δεν θα επιμείνουμε στα μαθηματικά, ανακαλύφθηκε από τον Νεύτωνα, ήταν η μέθοδος του Νεύτωνα και μετασχηματίστηκε μετά από τον Κωσί στις πολλές διαστάσεις. Μιλάμε τώρα πριν από 200 και 400 χρόνια αντίστοιχα. Άρα, να πούμε σε πρώτη φάση ότι δεν είναι κάτι καινούργιο. Ποιο είναι τώρα το βασικό βήμα που θα το ακολουθήσουμε στις εφαρμογές που θα παρουσιάσουμε? Λέμε για machine learning, δηλαδή μηχανική μάθηση συζητάμε. Οπότε, τι έχουμε? Δύο λέξεις, μάθηση των μηχανών. Έτσι. Αυτό είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και πολλές φορές χαρακτηρίζεται σαν ένα μαύρο κουτί. Ωστόσο, έχει κάποια χαρακτηριστικά πάρα πολύ συγκεκριμένα πάντοτε. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει ένα input και ένα output. Δηλαδή, εισάγουμε στην μηχανή, στον αλγόριθμο, κάποια δεδομένα. Το input είναι πάντα δεδομένα και λαμβάνουμε ένα output. Μία απλή μορφή δεδομένων είναι τα δομημένα δεδομένα, όπως λέμε, δηλαδή μορφή πινάκων, είτε από βάση δεδομένων, είτε από λογιστικά φύλλα, που έχουμε συνήθως πολλές μεταβλητές εισόδου και μία μεταβλητή εξόδου. Και τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να φτιάξουμε ένα μαθηματικό μοντέλο, ένα αλγοριθμικό μοντέλο, πιο σωστά, που να συνδέσει αυτά τα δύο μεταξύ τους, το input με το output. Sorry. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι πάντοτε υπάρχει ένα σφάλμα σε αυτή την προσομοίωση. Δηλαδή, έχουμε το input, έχουμε το output, ανάμεσά τους έχουμε το μαθηματικό μοντέλο που κάνει την πρόβλεψη. Αυτή η πρόβλεψη έχει πάντα ένα error. Δηλαδή, ποτέ δεν είναι τα μοντέλα ακριβή. Αυτό το error τώρα ακολουθεί κάποια στατιστική κατανομή. Υπάρχουν μέθοδοι να το αναλύσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να τονίσουμε ότι οι αλγόριθμοι που υπησέρχονται στην εκπαίδευση ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης, ένα βασικό κομμάτι τους είναι στο να βελτιστοποιήσουν το σφάλμα. Δηλαδή, πώς θα επιλέξω εγώ το βέλτιστο δυνατό αλγόριθμο, ώστε να έχω και το ελάχιστο σφάλμα, που είναι ένα θέμα, αλλά και ένα σφάλμα με μια ομαλή συμπεριφορά, όπως λέμε στην ανάλυση σφαλμάτων. Εντάξει, και πάλι δεν θα επιμείνουμε στο μαθηματικό κομμάτι, ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω αυτή τη βασική έννοια, το input και το output, και το output συνοδεύεται πάντα και από ένα σφάλμα, ένα στατιστικό σφάλμα.
Εντάξει, μαθηματικά το πρόβλημα ξεκίνησε από το πρόβλημα του interpolation που λέμε, που έχεις κάποια δεδομένα και προσπαθείς να περάσεις ανάμεσα μία καμπύλη. Και όπως βλέπουμε στη δεξιά εικόνα, ας κρατήσουμε μόνο αυτό, υπάρχουν διάφορα μοντέλα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αντίστοιχα θα υπάρχουν και διάφορες κατανομές των σφαλμάτων, όπως λέμε. Πριν περάσουμε στις εφαρμογές, να πούμε λίγο για τις μεθόδους. Εντάξει, έχουμε τρεις βασικές, και παραπάνω, αλλά υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες αλγορίθμων που είναι για αυτά που πάμε τώρα, για predictive modeling, που λέμε, δηλαδή μοντέλα που έχει input και output, αλλά δεν είναι μόνο αυτό στην τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει και το λεγόμενο unsupervised learning, δηλαδή φτιάχνεις μοντέλα χωρίς να έχεις target, χωρίς να έχεις μεταβλητή εξόδου. Και βέβαια οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης που υπησέρχονται σε πάρα πολλά κομμάτια. Πέρα από την ποικιλία των μεθόδων, υπάρχει μια ποικιλία και στα δεδομένα, δηλαδή στον τύπο των δεδομένων. Υπάρχουν τα δομημένα δεδομένα που είναι πάρα πολύ συχνά σε επιχειρήσεις, αλλά υπάρχει και το κείμενο, δηλαδή κείμενα υπάρχουν παντού πλέον, που πάλι δεδομένα είναι, μια μορφή δεδομένων, και εικόνες φυσικά, που επίσης μετασχηματίζονται σε δεδομένα. Σε νούμερα, εντάξει, δεδομένα είναι ούτως ή άλλως. Εντάξει, όπως είπαμε, τα μοντέλα είναι αρκετά, από τα απλά γραμμικά μοντέλα, πιο μετά είχαν έρθει τα πολυόνυμα που φτιάχναμε έτσι πιο σύνθετα μοντέλα. Τώρα είναι πάρα πολύ ευρέως διαδεδομένα, ιδίως στο κομμάτι των επιχειρήσεων, τα λεγόμενοι weak learners, δηλαδή πολλαπλά δέντρα αποφάσεων. Και βέβαια έχουμε και τα νευρονικά δίκτυα, που είναι, ας πούμε, ίσως η πιο διαδεδομένη μέθοδος. Εντάξει, αυτά τα δείχνω εισαγωγικά για να τονίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα. Και ένα από τα κομμάτια που κάνουμε στην RDC είναι ότι κάνουμε, πέρα από εφαρμοσμένη έρευνα, κάνουμε και θεμελιώδη έρευνα. Δηλαδή, στην βελτίωση αυτών καθ' αυτών των αλγορίθμων. Τα βασικά βήματα τώρα. Πάντα ξεκινάμε από μια προεπεξεργασία των δεδομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως σε πραγματικά test cases. Έχουμε δεδομένα τα οποία έχουν διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε missing, να λείπουν κάποιες τιμές μέσα από τα δεδομένα. Μπορεί να έχουμε κάποια άλλα πιο σύνθετα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως, ας πούμε, αν οι μεταβλητές μας είναι σε στήλες, κάποιες στήλες να είναι είτε ίδιες είτε γραμμικά εξαρτημένες και πρέπει να τις απαλείψουμε για να κάνουμε σωστές προβλέψεις. Εντάξει, δεν έχει νόημα να επιμείνουμε στα τεχνικά, ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούμε πάντα αυτό το βήμα, γιατί παρατηρώ και από όσα project έχω ασχοληθεί, πολλοί μηχανικοί δεν ασχολούνται με αυτό, πάνε κατευθείαν στα μοντέλα. Είναι σημαντικό πρώτον να καταλάβουμε τα δεδομένα μας. Μετά έχουμε τα μοντέλα, όπως είπαμε, που τα εκπαιδεύουμε να κάνουν προβλέψεις και μετά ακολουθεί ένα πάρα πολύ βασικό βήμα, το οποίο είναι η αξιολόγηση των μοντέλων, το οποίο επίσης γίνεται με διάφορες μεθόδους. Αν όλα αυτά πάνε καλά και τα βελτιστοποιήσουμε, μπορούμε πλέον να κάνουμε προβλέψεις. Αρκετά με τη θεωρία, ας δούμε κάποιες εφαρμογές. Αυτό είναι από ένα project FP7 πριν το Horizon, λεγόταν EcoCement. Εκεί τι είχαμε, φτιάχναμε ένα νέο υλικό, που λεγόταν EcoCement, ήταν οικολογικό τσιμέντο δηλαδή, το οποίο χρησιμοποιούσε απόβλητα από τη βιομηχανία, πολύ φθηνά υλικά που τα πετούσαμε δηλαδή διαφορετικά και κάποια άλλα χημικά πρόσθετα. Και έφτιαχνε αυτό το νέο υλικό. Αυτό ήταν ο στόχος του project. Εκεί τι κάναμε, όταν κάναμε διάφορα πειράματα, είχαμε διάφορα δοκίμια αυτού του υλικού, τα σπάσαμε σε μηχανές πίεσης και υπολογίσαμε την αντοχή τους αλλάζοντας κάθε φορά τα συστατικά. Δηλαδή, αλλάζαμε τα πρώτα 6 συστατικά, την άμμο, το νερό, τη βιομάζα κτλ. Αλλάζοντας αυτά τα συστατικά, άλλαζε και η αντοχή. Άρα, το ερώτημα ποιο ήταν εκεί. Ήταν να φτιάξουμε ένα μοντέλο που να μας μεταφέρει από τις μεταβλητές εισόδου, δηλαδή τα συστατικά του τσιμέντου,
στην αντοχή του. Έτσι, είχαμε πειραματικά δεδομένα και θέλαμε να φτιάξουμε αυτό. Ωραία, αυτό ήταν το πρώτο βήμα, το κάναμε έτσι με αρκετή ακρίβεια. Μετά όμως, εντάξει, εκεί μπορεί να πει κάποιος τι το θέλω εγώ αυτό το μοντέλο, τι θα μου χρειαστεί. Όταν είχαμε το μαθηματικό μοντέλο, μπορούσαμε μετά να το βελτιστοποιήσουμε το μοντέλο. Δηλαδή να δούμε για ποιες τιμές, να λύσουμε ένα δεύτερο πρόβλημα, για ποιες τιμές των μεταβλητών εισόδου έχω εγώ τη βέλτιστη δυνατή αντοχή. Άρα βάλαμε έναν δεύτερο αλγόριθμο βελτιστοποίησης πάνω στον αρχικό του μοντέλου και μπορέσαμε να βρούμε τη βέλτιστη συνταγή. Εντάξει, το κάναμε αυτό και μετά το επαληθεύσαμε πειραματικά και όντως ίσχυε. Συνεχίζω με ένα άλλο παράδειγμα. Όπως είπα, θα δείξω διάφορα έτσι παραδείγματα για να δούμε εφαρμογές. Ένα κλασικό παράδειγμα στην μηχανική μάθηση είναι το real estate, που εκεί έχουμε δεδομένα πάλι από πωλήσεις ακινήτων. Τι είναι αυτά τα δεδομένα? Είναι η περιοχή, πολύ σημαντικό, τα τετραγωνικά μέτρα, οι βεράντες, πότε χτίστηκε, τα τετραγωνικά μέτρα του οικοπαίδου και διάφορα άλλα πολυοδομικά χαρακτηριστικά. Πάλι, έτσι έχω το ίδιο σχήμα, αν παρατηρείτε, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, η ίδια βασική διαδικασία. Δηλαδή, έχουμε δεδομένα εισόδου, μοντέλο και δεδομένα εξόδου. Το target variable, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η τιμή του ακινήτου. Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και το κάνουμε για να μπορούμε να προβλέπουμε τιμές. Δηλαδή, ας πούμε, πώς λέμε αντικειμενική αξία. Η αντικειμενική αξία είναι το πιο βασικό μοντέλο, είναι ένα γραμμικό μοντέλο που έχει μόνο μία μεταβλητή. Αλλά προφανώς η τιμή του ακινήτου δεν εξαρτάται από μόνο μία μεταβλητή. Ωστόσο, αυτό είναι το πρώτο βήμα και πάλι. Μπορούμε να κάνουμε πιο προχωρημένα πράγματα. Ας πούμε, σε μια ανάλυση που κάναμε σε διαφημίσεις ακινήτων, είδαμε ότι ανάλυση του κειμένου, δηλαδή τώρα, πέρα από τα χαρακτηριστικά αυτού καθ' αυτού ακινήτου, ανάλυση του κειμένου. Είδαμε ότι όταν μια διαφήμιση περιείχε λέξεις κάποια επίθετα, όπως ξέρω εγώ, wonderful ή beautiful κτλ., τότε αυτές οι λέξεις, η ύπαρξη αυτών των λέξεων αύξανε την τιμή. Δηλαδή, αν είχε μέσα τη λέξη beautiful, ας πούμε, είχε 10% πιο μεγάλη ζητούμενη τιμή το ακίνητο. Αυτό τι μας χρησιμεύει? Μας χρησιμεύει να κάνουμε έλεγχο κατά πόσο είναι biased η διαφημίση. Δηλαδή, κατά πόσο αυτός βάζει, ας το πούμε, αυτά τα ωραία επίθετα για να ζητήσει παραπάνω χρήματα. Άρα, καταλήγοντας, πέρα από αυτό το μοντέλο πρόβλεψης, έχουμε και μπορούμε να κάνουμε και έλεγχο αξιοπιστίας. Ένα άλλο παράδειγμα από την οδοντιατρική. Είχαμε κάνει μια δουλειά για περιοδοντίτιδα, η οποία είναι μια πάθηση που έχει μια πολύ δύσκολη θεραπεία, κρατάει πολλά χρόνια. Και είναι πολύ κρίσιμο να αποφασίσει ο γιατρός κατά πόσον πρέπει να ακολουθήσει αυτός τη θεραπεία ή δεν αξίζει. Γιατί, δηλαδή, αν πρέπει να βγάλει το δόντι, να το πούμε απλά, ή αν πρέπει όντως να κάνει τη θεραπεία. Εκεί είχαμε πάρα πολλές μεταβλητές εισόδου, δείχνω κάποιες, την ηλικία, αν καπνίζει, αν έχει διαβήτη, την υγιεινή κτλ. Και θέλαμε να προβλέψουμε εκεί την πιθανότητα, γιατί δεν είναι ποτέ, όπως είπαμε, ακριβή τα μοντέλα, υπάρχει πάντα μία πιθανότητα, την πιθανότητα να χάσει το δόντι του άνθρωπος. Λοιπόν, και εδώ γιατί το δείχνω αυτό? Γιατί θέλω να τονίσω το κομμάτι των μοντέλων πάλι. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά έτοιμα μοντέλα και τώρα με τα ανοιχτά δεδομένα και το open source code, βρίσκουμε τα πάντα έτοιμα. Δεν χρειάζεται να γράψουμε τίποτα από το μηδέν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να βελτιστοποιούμε τα μοντέλα, γιατί είδαμε εδώ έτσι, κάποια βασικά μοντέλα δίνανε 43% ακρίβεια, γιατί έχουμε τρόπους να ελέγξουμε την ακρίβεια. Έτσι, κρατάμε πάντα ένα κομμάτι των δεδομένων κρυφό και βλέπουμε αν όντως δουλεύει το μοντέλο. Με το deep learning πιάσαμε ακρίβεια 87%, το οποίο είναι αρκετά ψηλό, δηλαδή μας δείχνει με αρκετά υψηλή στατιστική αξιοπιστία το αν όντως θα πρέπει να προχωρήσει σε θεραπεία ή όχι.
Εντάξει, προχωράω λίγο πιο γρήγορα. Αντίστοιχα παραδείγματα δείχνουν την ποικιλία των παραδειγμάτων, ωστόσο κρατάμε το βασικό σχήμα του input και του output. Αυτό ήταν από προσομοιώσεις ατόμων. Είχαμε μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων από προσομοιώσεις και προσπαθούσαμε να προβλέψουμε την ενέργεια. Εκεί, πάλι στο κομμάτι των μοντέλων, είδαμε ότι παρότι είναι από τα πιο παλιά μοντέλα, δεν είναι τόσο σύγχρονο. Ωστόσο, συνδυάζοντας το με έναν αλγόριθμο βελτιστοποίησης, είδαμε ότι φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ελαφρύ μοντέλο, με λίγους όρους, που είχε σχεδόν 100% ακρίβεια. Συνεχίζουμε, άλλο η μορφή, πάλι δομημένα δεδομένα, αλλά χρονοσειρές. Πάρα πολύ συχνό πρόβλημα στα οικονομικά, στη βιομηχανία, σε πάρα πολλές εφαρμογές. Υπάρχουν τρόποι αντίστοιχα να προσομοιώσουμε τη συμπεριφορά των χρονοσειρών και να κάνουμε προβλέψεις. Περνάω ωστόσο σε ένα άλλο παράδειγμα τώρα, από άλλη κατηγορία δεδομένων. Ως τώρα είχαμε δομημένα δεδομένα, δηλαδή πίνακες, νούμερα. Τώρα περνάμε σε εικόνες. Εδώ τι βλέπουμε, το φυτό κασάβα. Αριστερά βλέπουμε μια εικόνα ενός υγιούς φυτού και δεξιά ενός ασθενούς. Αυτά ήταν ένας διαγωνισμός στην πλατφόρμα Machine Learning Kaggle. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Θέλανε από απλές φωτογραφίες, από ένα απλό κινητό, χωρίς ψηλή ανάλυση, να μπορούν να προβλέψουν αν το φυτό είναι ασθενές ή όχι. Γιατί αλλιώς έπρεπε να κάνουν κάποιες ενέργειες οι γεωργοί εκεί πέρα και είτε να τα κάψουν είτε να αλλάξουν την παραγωγή. Παρότι είναι τώρα άλλη μορφή δεδομένων, πάλι το βασικό σχήμα είναι το ίδιο, δηλαδή έχουμε την είσοδο εικόνα, μετασχηματίζεται τα πίξελ, έχουν μια τιμή από το 0 έως το 2,55. Αυτό μετασχηματίζεται άρα σε ένα νούμερο, το οποίο μπορούμε να το, όταν το μετασχηματίσουμε, να το εισαγάγουμε πάλι στο μοντέλο με την ίδια λογική και να κάνουμε προβλέψεις. Εδώ είχαμε τώρα 5 κλάσεις, δηλαδή είχαμε τα υγιή φυτά και 4 κλάσεις ασθένειες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ υπολογιστικά σύνθετο πρόβλημα και χρειάστηκε να εκπαιδεύσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο νευρονικό δίκτυο, δηλαδή από τα μεγαλύτερα νομίζω, και χρειαστήκαμε και την... Το εκπαιδεύσαμε το μοντέλο σε μια παράλληλη αρχιτεκτονική με 64 GPU. Τι θέλω να πω, ότι παρότι είναι τελείως άλλο πρόβλημα, σαν φυσικό πρόβλημα, τελείως άλλη αρχιτεκτονική του μοντέλου, πάλι το βασικό σχήμα είναι το ίδιο. Εντάξει, φεύγουμε τώρα από τα μοντέλα, περνάμε σε άλλη μορφή. Οι αλγόριθμοι δεν είναι μόνο για να κάνουμε προβλέψεις. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για βελτιστοποίηση. Εδώ είναι από τις πρώτες δουλειές που είχα κάνει. Ήμουν ακόμα στο διδακτορικό μου. Κάναμε βελτιστοποίηση κατασκευών. Δηλαδή, θέλαμε να φτιάξουμε κατασκευές. Κατασκευές από στατική ανάλυση, από στατικής πλευράς, έχουν κάποια αντοχή. Και αυτό το βρίσκουμε με simulations. Υπάρχουν μοντέλα για να βρεις την αντοχή. Αλλά τι θες, είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο σύστημα μια κατασκευή. Και εκεί θες να βρεις το ελάχιστο δυνατό κόστος. Δηλαδή να αντέχει, αλλά να βρεις μια κατασκευή που να έχει μικρό κόστος. Με τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι το constraint optimization, και να βάλουμε κάποιες δεσμεύσεις αντοχής και να βελτιστοποιήσουμε το κόστος. Επίσης, περνάω πάλι σε άλλο κομμάτι, έτσι για να κλείσουμε και με τα παραδείγματα και να δούμε και το test case μας. Ανάλυση κειμένου τώρα, άλλο κομμάτι. Εδώ, αυτός ο χάρτης που βλέπετε είναι από την ανάλυση μερικών χιλιάδων δημοσιεύσεων πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια έκρηξη, η επιστημονική έρευνα αυξάνεται, διπλασιάζεται κάθε 9 χρόνια. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μελέτη. Δηλαδή, τα βιβλία και τα paper που είχαμε πριν 9 χρόνια, από το προ-Χριστού, ας πούμε, έχουμε ως σήμερα άλλα τόσα. Είναι εκρηκτικό. Πόσο μάλλον στην τεχνητή νοημοσύνη, που είναι έτσι από τα πιο hot topics, υπάρχουν πάρα πολλά paper. Άρα, όταν θες να κάνεις μια ανάλυση βιβλιογραφίας,
Λες, τι να διαβάσω τώρα, να διαβάσω 10.000 paper. Υπάρχουν αλγόριθμοι, έχουμε αναπτύξει αλγορίθμους που μπορούμε να το κάνουμε αυτό υπολογιστικά. Δηλαδή, βρίσκουμε τις συσχετήσεις μεταξύ των λέξεων και τα αποτυπώνουμε αυτά σε χάρτες και άλλες αναλύσεις, όπως η εξέλιξή τους μέσα στον χρόνο κτλ. Αυτό τώρα είναι πάλι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης στην τελική του διατύπωση. Εντάξει, και μετά βρίσκουμε και διάφορα κλάστερ λέξεων και από εκεί βγάζουμε ενοιολογικά συμπεράσματα για το τι γίνεται στη βιβλιογραφία. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο χώρο του retail, που φαντάζομαι πολλοί είμαστε familiar. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων ασχολούνται με εμπόριο λιανικής. Έχω παρατηρήσει ότι στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει πολύ, από όσο έχω δει εγώ τουλάχιστον, πολύ εξέλιξη στο κομμάτι των recommender systems που λέμε. Στο εξωτερικό δηλαδή είναι κάτι παλαιό και στάνταρ. Τι κάνει αυτό, ξέρω εγώ, φαντάζομαι όλοι έχετε Netflix ή τέλος πάντων θα έχετε δει κάποια αντίστοιχη πλατφόρμα ή ένα e-shop που έχει κάποια προϊόντα και από κάτω σου προτείνει κάποια άλλα. Αυτό είναι πάλι ένα πρόβλημα μηχανικής μάθησης, άλλο, διαφορετικό από τα προηγούμενα. Εκεί τι έχουμε, προϊόντα, έχει ο κάθε πελάτης, έχει το καλάθι του, είτε είναι πραγματικό καλάθι είτε είναι virtual, και βάζει μέσα διάφορα προϊόντα. Ωραία. Και έχουμε βέβαια πολλούς πελάτες, δεν είναι ένας. Με τους αλγορίθμους τι κάνουμε, το πρώτο βήμα τι είναι, να βρούμε συσχετήσεις των προϊόντων. Δηλαδή, άμα κάποιος αγοράζει, ας το πούμε, ξέρω εγώ, μπύρα τάδε. Τι άλλο είναι πιθανό να αγοράσει. Πώς προκύπτει αυτό. Με βάση οι άλλοι πελάτες του ιδίου καταστήματος τι προϊόντα που αγόρασαν αυτό το προϊόν και αυτοί οι πελάτες που αγόρασαν το ίδιο προϊόν με τον αρχικό, τι άλλα προϊόντα αγόρασαν. Είναι δηλαδή λίγο κυκλικό το πρόβλημα, είναι λίγο πιο περίπλοκο. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί αλγόριθμοι αντίστοιχα. Το δεύτερο βήμα είναι να προβλέψουμε την πιθανότητα να χάσουμε ένα πελάτη. Αυτό προκύπτει μέσα από την ανάλυση χρονοσειράς των αγορών που έχει κάνει. Το τρίτο βήμα συνδυάζει αυτά τα δύο και είναι το personalized marketing, που είναι έτσι αρκετά ενδιαφέρον, όχι μόνο για τις εταιρείες, αλλά και για τους πελάτες. Δηλαδή, εγώ θέλω, ας πούμε, να βλέπω, να μου προτείνει ο αλγόριθμος, προϊόντα που με ενδιαφέρουν εμένα. Αυτό συνδυάζει τα δύο προηγούμενα προβλήματα, δηλαδή τα recommenders και το churn. Λοιπόν, κλείνουμε με το test case μας. Πρόσφατα κάναμε μία ανάλυση στην RDC, μία ανάλυση παλαιών διαφημίσεων που κάνουμε ένα division της εταιρείας, είναι το digital marketing, το οποίο έχει και πολύ όρεξη για έρευνα. Και είχαμε δεδομένα από παλιές διαφημίσεις ενός πελάτη μας, του Web Supplies, και κάναμε, σε πρώτη φάση, φτιάξαμε ένα μοντέλο το οποίο μπορούσε από κάποιες μεταβλητές εισόδου να μας προβλέπει το τι πωλήσεις θα κάνει. Ανάλογα με το πώς, τι διαφημίσεις, να το πω πολύ απλά, ανάλογα με το τι διαφήμιση κάνουμε, να προβλέπουμε τις πωλήσεις. Με ακρίβεια γύρω στο 70%. Το οποίο φαίνεται χαμηλό ενδεχομένως, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή να ξέρεις, ανάλογα με το τι Facebook Ads θα βάλεις, τι χρήματα τελικά θα έρθουν στο, τι πωλήσεις θα κάνεις. Ωραία. Φτιάξαμε λοιπόν το μοντέλο και μετά πήγαμε να το εφαρμόσουμε πάνω στο Facebook σε νέες διαφημίσεις. Το φτιάξαμε με παρελθοντικά δεδομένα και πήγαμε να το εφαρμόσουμε σε νέες. Όταν το εφαρμόσαμε, πήραμε ένα μήνυμα από το Facebook ότι έτσι όπως έχεις στήσει τις διαφημίσεις σου, το πιθανότερο δεν θα έχεις καμία πώληση. Δηλαδή, όχι απλά θα έχεις χαμηλές πωλήσεις, το πιθανότερο δεν θα έχεις καμία πώληση. Παρ' όλα αυτά, λέμε, ας το δοκιμάσουμε. Και είδαμε ότι όντως καταφέραμε να έχουμε ένα return on ad spend περίπου 80% υψηλότερο από αυτό που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε, έτσι, με το ίδιο budget διπλασιάζει τις πωλήσεις. Και εκεί χαρήκαμε, σε πρώτη φάση, μετά χαρήκαμε ακόμα παραπάνω, γιατί μας έστειλε μήνυμα το Facebook και λέει συγχαρητήρια, ακολουθήσατε σωστή στρατηγική. Κλείνω, δύο slides ακόμα. Όπως είπαμε, ασχολούμαστε με τους αλγορίθμους,
Κάνουμε έρευνα και θεωρητική και εφαρμοσμένη και έχουμε αναπτύξει και μια μεθοδολογία, δηλαδή την οποία την έχουμε υλοποιήσει σε ένα λογισμικό, το οποίο λέγεται AutoML. Έχει ένα πάρα πολύ απλό interface και επιτελεί όλες αυτές τις λειτουργίες με έναν αυτόματο τρόπο, δηλαδή χρειάζεται μόνο ένα database. Άρα κάνει το pre-processing των δεδομένων, τα στατιστική, τα μοντέλα, την ανάλυση των σφαλμάτων, την αξιοπιστία του μοντέλου, την ανάλυση ευαισθησίας και τον έλεγχο επάρκειας των δεδομένων. Για όσοι ενδιαφέρονται, μπορούμε να τα συζητήσουμε περαιτέρω στη συνέχεια. Και βέβαια έχει και, μπορεί να φτιάχνει τα μοντέλα πρόβλεψης και έχει και αρκετά πλούσιο output με εικόνες, πινάκες κτλ. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, είχαμε και ένα τεχνικό πρόβλημα. Μάλλον πρέπει να συνεχίσουμε.